είναι ο κ. Στάνος Πλεύρης, υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην Α Αθηνών. Και έχουμε πολλά να πούμε. Και έχουμε πολλά να πούμε και για την οικονομία, για το τι θα βρουν μπροστά τους και για μια εύλογη ερώτηση για το από πού θα βρουν τα χρήματα να βγει το πρόγραμμά τους. Και το τρίτο και πιο σημαντικό, επειδή πλησιάζει και καθόλου τυχαία ο Κώστας Σιμίτης έγραψε ένα άρθρο στην Καθημερινή, τι πρόκειται να γίνει με τα εθνικά θέματα. Και επειδή η κυρία Μπακογιάννη χτύπησε ένα καμπανάκι για το ενδεχόμενο να υπάρξει μια, τέλος πάντων, έναξη μια μικρή έστω κρίση με την Τουρκία, να τα συζητήσουμε αυτά. Γεια σας κύριε Πλεύρη. Γεια σας κύριε Πλεύρη, τι κάνετε. Καλησπέρα σας, καλά είστε. Καλά είμαστε. Να ξεκινήσουμε με αυτό το τελευταίο που έθεσε ο Γιώργος, ο Πιέρος. Τι γίνεται με την Τουρκία. Υπάρχει το άρθρο του Σιμίτη, ομολογώ, χτύπησε ένα καμπανάκι. Το ίδιο καμπανάκι χτυπάει. Δεν αποκλείω νέα ήμια, είπε ο Σιμίτης στην Καθημερινή. Ναι. Η τώρα Μπακογιάννη είπε ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχει μια κρίση με την Τουρκία. Εσείς που έχετε και ευαισθησία σε αυτό το θέμα και γνωρίζετε, μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς μπορεί να αποφευχθεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο και η Νέα Δημοκρατία, αν είναι στο τιμόνι, τι θα κάνει. Ακριβώς όπως καταλαβαίνετε και ο πρώην Πρωθυπουργός, αλλά ειδικά και η τώρα Μπακογιάννη έχουν φοβερή εμπειρία στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και σίγουρα. Βλέποντας το γεγονός ότι ξανανοίγουν πάρα πολύ τα θέματα που έχουν να κάνουν με την εκμετάλλευση των πόρων που υπάρχουν τόσο νότιο της Κύπρου όσο και στο κομμάτι του Καστελόριζου, δημιουργείται ένας έντονος προβληματισμός. Ναι. Ο οποίος προβληματισμός αυτός αναπτύσσεται ακόμα παραπάνω, διότι η Τουρκία ενδεχομένως θα ήθελε να εκμεταλλευτεί ένα κομμάτι αστάθειας της Ελλάδος. Ποια είναι τώρα η θέση που το παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο διεθνής παράγοντας έχει μια ξεκάθαρη θέση στο ζήτημα, τουλάχιστον στο κομμάτι της Κύπρου. Θεωρώ λοιπόν ότι πάρα πολύ δύσκολα η Τουρκία με το Ισραήλ και την Αμερική να έχουν ξεκαθαρίσει τη θέση τους πάνω σε αυτά τα θέματα θα επεδίωκε μια κλιμάκωση. Υπάρχει όμως το θέμα του καθελόρισμου. Ναι. Αυτό πρέπει να μας, να μας δημιουργεί έναν έντονο προβληματισμό, διότι ενδεχομένως και ποια είναι μια φοβία που υπάρχει. Τότε τελεσμένο. Λόγω της ξεκάθαρης θέσης που υπάρχει στην Κύπρο, ναι, να προσπαθεί να δημιουργήσει μια ένταση και για εσωτερική κατανάλωση, και να μας προσπαθεί να δημιουργήσει μια τελεσμένο. Εμείς λοιπόν τι λέμε τώρα. Λέμε ότι περιμένουμε οποιαδήποτε κίνηση της Τουρκίας και πρέπει να συνεχίσουμε στους ρυθμούς που συνεχίζαμε πάντα με τον διεθνή παράγοντα μαζί μας και διατηρώ πολύ μεγάλη επιφύλαξη αν και η Τουρκία σε αυτή τη φάση και μετά το πραξικόπημα με την δύναμη και την παρουσία που έχει στο στρατό, αν θα ήθελε μια σοβαρή κλιμάκωση αυτή τη στιγμή. Διατηρώ πάρα πολλές επιφυλάξεις, αλλά δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Μάλιστα. Και να σας πω κάτι, αυτός είναι και ένας λόγος που λέμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένας πειραματισμός στις 7 Ιουλίου με κίνδυνο να μην υπάρχει σταθερή κυβέρνηση στη χώρα. Και βάζουμε και για αυτόν τον λόγο το διακύβευμα ότι 8 Ιουλίου η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση και να μην μπαίνουμε σε συζητήσεις ποια θα είναι αυτή η κυβέρνηση. Κύριε Πλεύρη, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι αυτά που θα παραλάβει η επόμενη κυβέρνηση, που λένε και οι δημοσκοπήσεις, αλλά έδειξε και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ότι είναι πολύ πιθανό να είναι η δική σας, θα είναι αρκετά προβληματικά. Ας πούμε, δείτε τι γίνεται στη ΔΕΗ. Επίσης έχει ακούσει το καμπανάκι τώρα η Κομισιόν με την έκθεσή της. Όλα αυτά με τη Νέα Δημοκρατία να έχει ένα πρόγραμμα ελαφρύνσεων, φορολογικών κτλ. Και το ερώτημα είναι, θα βγαίνει ο λογαριασμός? Τι γίνεται τώρα? Πρώτα απ' όλα δεν θέλω να πούμε σε λογική καμένη μη καμένη. Η ουσία είναι μία, ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται είναι διαφορετικά από την πραγματικότητα. Το βλέπουμε και στην έκθεση της Κομισιόν, το βλέπουμε και στο γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας έχει επιλέξει να κάνει μια πολιτική αμετροέπεια στο τελευταίο κομμάτι, χωρίς να υπολογίζει αν αυτό το αντέχει η ελληνική οικονομία, και σου λέει ότι εγώ τα ψηφίζω, ότι αλλιώς είναι να εφαρμοστούν από μια άλλη κυβέρνηση, την οποία εγώ δεν θα είμαι. Τι λέμε εμείς τώρα? Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα, ίσως είναι η πρώτη φορά, κύριε Κουβαρά, κύριε Πιέρο, που θα γίνουν εκλογές, που η αντιπολίτευση τάζει λιγότερα πράγματα από ό,τι τάζει η κυβέρνηση. Έχουμε ένα σαφές πρόγραμμα μείωσης φόρων, που αυτό θα σου πει κάποιος που θα βρει τα λεφτά. Εύλογα, δεν θα το πει. Εύλογα. Αντίστοιχο όμως έχουμε και την προσέλκυση επενδύσεων. Και σας λέω εγώ, με την προκήρυξη μόνο εκλογών, που αποκλιμακώνονται τα επιτόκια του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου, που αντιστοίχως το χρηματιστήριο παίρνει μία άνοδο, θεωρούμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο κλίμα εμπιστοσύνης, ώστε χωρίς συγκρούσεις να πάμε και να δείξουμε ότι την πείρα έχουμε τη δυνατότητα να τη μεγαλώσουμε. Μάλιστα. Γιατί πότε μπορεί να γίνει μείωση των φόρων στην πραγματικότητα?
όταν περιμένεις τα ίδια έσοδα, διότι θα έχεις μεγαλύτερη προσέλκυση επενδύσεων. Το κάναμε αυτό στο παρελθόν. Το κάναμε. Με τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Εν μέσω μνημονίου και σκληρού μνημονίου έγινε και πείσαμε τους δανειστές ότι με τη μείωση αυτή μπορεί τα έσοδα να είναι μεγαλύτερα. Θεωρώ λοιπόν ότι επειδή το πρόγραμμα μας δεν στηρίζεται μόνο στη μείωση πόρων, αλλά και στην αντίστοιχη προσέλκυση επενδύσεων, θα έχουμε όλο το πλαίσιο να μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε. Σε αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι εσείς για να μειώσετε φόρους θα μειώσετε και δαπάνες από το κοινωνικό κράτος, τι απαντάτε? Δαπάνες από το κοινωνικό κράτος μειώσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ το πρόβλημα του είναι αυτή τη στιγμή, να σας πω κάτι απλό, το γνωρίζετε και θα το έχετε ακούσει, έχει πέσει, ότι όλα τα διαγνωστικά είναι κλειστά. Σήμερα. Δεν έχουν πληρωθεί οι άνθρωποι και είναι κλειστά. Και ποιος την πληρώνει την ύφη? Την πληρώνει αυτός που πάει να κάνει την εξέτασή του, δηλαδή απλώς ο λαός. 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν η συμμετοχή φαρμάκου το 2014, παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ, και σήμερα είναι 2 δισεκατομμύρια. 700 εκατομμύρια πληρώνει περισσότερο ο συνταξιούχος το φάρμακο. Άρα τις δαπάνες του κοινωνικού κράτους τις μείωσε, άφησε τους φόρους. Εξορθολογισμός στο δημόσιο, χωρίς απολύσεις, γιατί όταν λέμε εξορθολογισμό έρχονται και μας λένε απολύσεις. Αλλά εκεί που υπάρχει σπατάλη στο δημόσιο δεν μπορούμε να την περιορίσουμε. Ναι, αλλά σας λένε ότι θα έχετε λιγότερους στην υγεία, λιγότερους στην παιδεία. Λιγότερους στην υγεία δεν θα έχουμε. Τι θα έχουμε όμως λιγότερο? Όταν μπορούμε να βρούμε υπηρεσίες στην υγεία που τις αγοράζουμε φτηνά από τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή ο ασφαλισμένος του ΕΟΠΗ και ο φορολογούμενος μπορούν να παίρνουν υπηρεσία από τον ιδιώτη και να την παίρνουν καλύτερη, ποιοτικότερη και φθηνότερη. Ναι, εκεί θα επιλέξουμε να πάμε. Αυτό δεν σημαίνει μείωση του κοινωνικού κράτους, δεν σημαίνει μείωση των θέσεων εργασίας του δημοσίου. Αλλά σημαίνει ότι εκεί πέρα που μπορώ να έχω φθηνότερη υπηρεσία θα τη βρίσκω και θα λειτουργεί πάρα πολύ ωραία συμπληρωματικά ο ιδιωτικός τομέας στο δημόσιο τομέα. Έτσι θα δείτε ότι θα γίνει φοβερός εξορθολογισμός των δαπανών. Μισό λεπτό, κύριε Πλεύρη. Να το κάνουμε λίγο συγκεκριμένο. Εσείς λέτε ή δεν λέτε ότι, για παράδειγμα, με το ΣΥΡΙΖΑ έχουν αυξηθεί κατά χιλιάδες οι μετακλητοί? Λέτε ή δεν λέτε ότι υπάρχουν διάφοροι διοικητές σε νοσοκομεία, όπως αυτός που ήταν στο κρατικό της Νίκαιας, οι οποίοι δεν κάνουν και έχουν πλαστά πτυχία? Αυτούς θα τους αφήσετε λοιπόν? Όχι, και λέμε όμως και κάτι άλλο παραπάνω. Άρα θα κάνετε κάποιες απολύσεις. Αυτή είναι, μου λέτε, η μετακλητή και οι θέσεις που έχει βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα. Με συγχωρείτε. Εμείς δεν λέμε για τον δημόσιο υπάλληλο ο οποίος υπάρχει. Τι λέμε όμως? Ότι αντί να βάλουμε κομματικούς μέσα στα νοσοκομεία που λέτε λόγου χάρη, θα μπορέσουμε να κάνουμε στην πράξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και να τρέχουν ιδιώτες ακόμα και δημόσια νοσοκομεία που μπορούν να υπάρξουν με όρους εννοώ ιδιωτικούς, δηλαδή το νοσοκομείο να μην δημιουργεί ελλείμματα. Οι προμήθειες να γίνονται κανονικά από την κεντρική υπηρεσία προμηθειών και να μην έχουμε το φαινόμενο των κατεξαίρεση μικρών διαγωνισμών που τρέχουν τα ίδια τα νοσοκομεία και παίρνουν πολύ ακριβότερα τις προμήθειες. Και προφανέστατα ναι, τις θέσεις οι οποίοι πήγε κόσμος, επειδή ήταν ανιψιός, ξάδελφος και τρίτο παιδί του της χύψης, η βίας ή συμβίου ή οποιοδήποτε άλλου, με συγχωρείτε, θέλουμε να το αλλάξουμε όλα αυτά. Και πιστέψτε με, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, επειδή έχει πλήρη αντίληψη του τι συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο και γι' αυτό βλέπετε ότι τον εμπιστεύονται και συσσαγωγικά αυτό λέμε αγορές, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνη σε μια οικονομία, ενδεχομένως με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε και το κράτος να το κάνουμε να λειτουργεί προς όφελος του πολίτη. Μάλιστα. Δεν είναι λοιπόν θέμα μείωσης των θέσεων εργασίας που έχει ξεκαθαριστεί αυτό, και να σου πω κάτι. Επειδή μιλάω πολλές φορές και με μονικούς οι οποίοι υπάρχουν στο κομμάτι τη γέννηση του δημόσια, αυτή τη στιγμή λόγω του ποσοστού προσλήψεων συνταξιοδοτήσεων που υπήρχε στο δημόσιο τομέα, το ελληνικό δημόσιο είναι εξορθολογισμένο αριθμητικά. Το μεγάλο του πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν υπηρεσίες που έχουν παραπάνω κόσμο και υπηρεσίες οι οποίες έχουν λιγότερο κόσμο. Υπηρεσίες που χρειάζονται κόσμο και υπηρεσίες που δεν χρειάζονται. Το να πεις λοιπόν ότι εγώ αξιολογώ και κάνω εξορθολογισμό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση χειροτέρευση της θέσης των ανθρώπων που έχουν πει, και βλέπετε ότι και στους δημοσίους υπαλλήλους δεν μπόρεσε να περάσει αυτό το αφήγημα, γιατί αδικούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι από το ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθούν να του παρουσιάσουν ότι άμα έρθει η Νέα Δημοκρατία θα σα διώξουν του ανθρώπου που στηρίζεται το κράτο. Το να κάνουμε καλύτερε τι υπηρεσίε του προ όφελο του πολίτη δεν σημαίνει ότι ο δημόσιο υπάλληλο είναι εχθρό. Ο δημόσιο
ο υπάλληλος είναι σήμαντος και αναπόσπαστα στο στοιχείο να μπορεί να λειτουργηθεί ένα σωστό δημόσιο σύστημα, είτε στην υγεία, είτε στην παιδεία, είτε σε οποιαδήποτε άλλη δομή. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πλεύρη, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Να επισημάνουμε το πιο σημαντικό αυτές τις μέρες, ότι είστε υποψήφιοι στην Α Αθηνών με την πρώτη περιφέρεια Αθηνών. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για όλους αυτές τις μέρες. Να είστε καλά.